αρχή είναι ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε πάντα. Και γι' αυτό το λόγο, εδώ και 60 χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο επενδύει στις κοινωνικές δομές. Μέχρι σήμερα, ουσιαστικός στόχος μας είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μας επισκέπτονται να μπουν σε διαδικασία επανένταξης, μέσα από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν να νιώθουν αξιοπρέπεια, περισσότερο άνθρωποι, όχι ωφελούμενοι, αλλά ουσιαστικοί επισκέπτες, που οι συγκυρίες της ζωής τους οδήγησαν να περάσουν στο κατόφλι των κοινωνικών δομών. Τηλεφωνόμαστε από 4 άτομα προσωπικό, 2 κοινωνικοί λειτουργοί, μία διαμεσολαβήτρια για τους Ρωμά, επειδή έχουμε και παράρτημα Ρωμά, και μία παιδαγωγός που έχει αναλάβει την εκπαίδευση των ανήλικων Ρωμά. Με ευρωπαϊκό πρόγραμμα, από τις 4 Απριλίου του 2017, λειτουργούμε ένα κέντρο διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία, όπου φιλοξενούνται 16 άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση και άλλες πολλαπλές αναπηρίες, ενήλικες σε μεγάλη ηλικία. Έχουμε παιδιά που έχουν τελειώσει το ΕΕΚ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Φαρακλάτων και έχουμε και παιδιά που προέρχονται από το Ίδρυμα Κλειστής Νοσηλείας, που είναι το ορφανοτροφείο της Κεφαλονιάς. Οι ηλικιωμένοι που εξυπηρετούμε είναι 20 άτομα, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες, σύντηση, ατομική υγιεινή, ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν ηλικιωμένοι. Στη δομή μας, τα περισσότερα άτομα που εξυπηρετούνται είναι άνω των 80 ετών και αυτό σημαίνει ότι απαιτείται μεγάλη προσοχή και φροντίδα. Η καθημερινή ζωή με τους ηλικιωμένους είναι ένα συνεχόμενο δούνε και λαβήν και πολλές φορές αισθάνομαι ότι αυτά που παίρνουμε εμείς στο προσωπικό έχουν μεγαλύτερη αξία από αυτά που τους παρέχουμε. Οι ηλικιωμένοι μας ονομάζουν το χώρο της δομής σχολείο. Έτσι το αναφέρουν στα παιδιά τους όταν τους παίρνουν τηλέφωνο και λένε χαρακτηριστικά «Μη με παίρνετε το πρωί, θα είμαι στο σχολείο». Τα πρωινά ετοιμάζονται σχολαστικά για να έρθουν καθαροί και περιποιημένοι. Κάθε μέρα έχουν να δημιουργήσουν και κάτι. Ένα κέντημα λευκαδίτικο για τον εγγονό που θα παντρευτεί και ζακετάκι για το δυσέγγονο που θα γεννηθεί. Θα ανταλλάξουν απόψεις για τα σχέδια και θα δουν ή θα μάθουν μια καινούρια πλέξη. Θα κατασκευάσουν ή θα ζωγραφίσουν πράγματα ανάλογα με την εποχή που διανύουμε και στις εθνικές εορτές θα μάθουν ποιήματα, θα τα απαγγείλουν κάτω από τη σημαία με περίσσια περηφάνεια και καμάρι, γιατί τα προετοίμαζαν πολύ καιρό, με κόπο αλλά και συναγωνισμό για το ποιος θα το μάθει πρώτος και καλύτερα. Απευθυνόμαστε σε άτομα που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις βασικές τους ανάγκες. Βασικός μας στόχος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και των τοπικών φορέων για την ενίσχυση του παντοπολίου μας. Οι ωφελούμενοι προσέρχονται στο κέντρο κοινότητας με διαφορετικά αιτήματα ο καθένας. Κυρίως όμως είναι για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, για την ένταξή τους στο κοινωνικό παντοπολίο, για δωρεάν παροχή φαρμάκων, να ενημερωθούν για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, να βρουν δουλειά, για κάποια οικονομική ενίσχυση και επιδόματα. Πολλοί από αυτούς ζητούν να μεσολαβήσουμε την επικοινωνία τους με τα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες και κάποιοι χρειάζονται συμβουλευτική. Το παράρτημα Ρωμά λειτουργεί 5 μήνες μόνο στη Ζάκυνθο. Ξεκινήσαμε κάνοντας μια καταγραφή του πληθυσμού σε πρώτη και δεύτερη φάση, τους μήνες Μάιο και Σεπτέμβριο. Με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή που είναι συντοπίτης μας Ρωμά και με τη λήψη του σχετικού ιστορικού από κοινωνική λειτουργό και με τακτικές επισκέψεις στους οικισμούς των Ρωμά έγινε διακριτό ότι ο πληθυσμός είναι οργανικά αναλφάβητος. Να τους παρέχουμε καθημερινά συσίτιο, μαγειρεμένο φαγητό κάθε μεσημέρι, καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα και να διανέμουμε πάλι πάνω από 100 οικογένειες τρόφιμα κάθε μήνα, όπως επίσης και φάρμακα και υγειονομικό υλικό. Έχουν δοθεί στους πρώτους 15 μήνες 65.000 γεύματα, 50.000 τρόφιμα, πάνω από 6.000 είδη ματισμού και εξοπλισμού σε άπορες οικογένειες και συνολικά εξυπηρετούνται καθημερινά και μηνιαίως 620 ωφελούμενοι σε ολόκληρο το νησί. Εξυπηρετούμε καθημερινά 25 αποφελούμενους με σκοπό την αποδέσμευση των οικογενειών και κύριος στόχος μας είναι η αποφυγή της ιδρυματοποίησης των ηλικιωμένων. Στα πλαίσια της φιλοξενίας παρέχονται υπηρεσίες όπως συμβουλευτική στήριξη, στήριξη επαγγελματικού προσανατολισμού, σύντηση
Και ο χώρος παρακολουθείται επί 24 ώρου βάσεως, έτσι ώστε να νιώθουν οι γυναίκες την ασφάλεια που χρειάζεται σε μια τέτοια δομή. Στο πρόγραμμα της Μέλισσας συμμετέχουν 24 ωφελούμενοι με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και άλλοι 6 ωφελούμενοι με δαπάνες του Συλλόγου και τη συμμετοχή των γονέων τους. Στη Μέλισσα εργάζονται καθημερινά για την υλοποίηση του προγράμματος 15 επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, όπως εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, ειδικός παιδαγωγός, φυσιοθεραπευτής, νοσηλευτής, μουσικός, μουσικοθεραπευτής. Στη δομή λειτουργεί δωρεάν υπηρεσία ψυχιατρικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους και κέντρο πληροφόρησης για θέματα ατόμων με αναπηρία. Μέχρι σήμερα έχουν εξυπηρετηθεί στο κέντρο μας 574 γυναίκες, θύματα βίας ή και πολλαπλών διακρίσεων και έχουν πραγματοποιηθεί 2.143 συνεδρίες με αυτές. Επίσης, έχουν υλοποιηθεί δικτυώσεις με 213 φορείς υγείας, κοινωνικής στήριξης κλπ. Και έχουν πραγματοποιηθεί 40 δράσεις ευαισθητοποίησης, εκ των οποίων 22 στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο.